Γιάννης Παπαγιάννης, Νίκος Μέρτος, οι καλοί συνάδελφοι. Χρόνια πολλά και πάλι. Παιδιά, τι? Με στολή εργασίας. Γαλάζια του πουκάμισα. Τα γαλάζια του πουκάμισα. Πουκαμισάκι. 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 Καλοκαιρινό. Από τη ζέστη. Κανονικά με μαγιό έπρεπε να έρχομαστε. Με μαγιό έτσι πρέπει να κυκλοφορούμε. Τι γίνεται. Να είμαστε καλά. Πώς είστε? Όλα καλά. Υπάρχουν θέματα και ρεπορτάζ σήμερα. Περίμενε. Σου έχει κλέψει τώρα. Α, τίποτα. Κυβερνητικό είναι σήμερα. Σήμερα δεν έχει αντιπολίτευση τίποτα. Δεν έχει τίποτα. Έχει γίνει τι είναι αυτά τώρα. 11 πάει Μητσοτάκη στο Υπουργείο, ναι. Βγαίνει απόφαση για Μπελέρη. Ναι. Έχουμε διαρροές για νέο επίτροπο. Με λίγα λόγια, απαξιώνει έναν αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος βγαίνει και λέει ότι παρέλαβε μπάχαλο. Τα συμφέροντα σπρώχνουν τη συγχώνευση Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά είναι παλιά. Τα παιχνίδια είναι παλιά. 2000 λέξεις. Παλιά. Δεν έχουν συζητηθεί ακόμα. Τα έχουν παίξει οι εφημερίδες σήμερα σε site. Ναι. Τα σχολιάζαμε εδώ στο Real FM. Και νομίζω ότι τελειώσαν εδώ όλα αυτά. Αυτά θα αρχίσουν όταν θα επιστρέψει ο κύριος Κασελάκης από Ηνωμένες Πολιτείες και κάποιοι θα τον ρωτήσουν. Έλα εδώ, Πρόεδρε, πες μας τι είπες. Μέχρι τέλος εβδομάδα θα έχει έρθει. Πότε έρχεται? Ναι, λογικά ναι. Πέμπτη Παρασκευή. Κοιτάξτε να δείτε, η χθεσινή ανάρτηση, χθεσινό βραδινή, ας πούμε, χθες το απόγευμα, ανάρτηση του κυρίου Κασελάκη, ήταν πραγματικά ήταν μια πολλαπλή βόμβα, θα λέγαμε, με επιθέσεις κατά κυρίως του εσωτερικού του ΣΥΡΙΖΑ, κατά των στελεχών εκείνων, τα οποία θεωρούν ότι πρέπει να υπάρξει συζήτηση στην κεντροαριστερά και στην λίγη το μάτσο, κύριος Κασελάκης. Το λίγη το μάτσο. Δεν το λίγη ακριβώς, θα σας πω τι γίνεται. Λοιπόν, αν διαβάσουμε προσεκτικά αυτή την ανάρτηση, σε τρία σημεία λέει ότι υπάρχουν συμφέροντα. Δεν είναι και εύκολο, 2000 λέξεις. Δεν είναι και εύκολο. Δόξα τω Θεώ, η δουλειά μας είναι, Άννα μου, δυστυχώς ή ευτυχώς να το διαβάσουμε. Όποιος λοιπόν τις διαβάσει θα δει ότι σε 3-4 σημεία λέει ότι υπάρχουν συμφέροντα συγκεκριμένα, τα οποία στρέφονται εναντίον του ιδίου ουσιαστικά και ότι σπρώχνουν τη συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ. Ο ίδιος δεν λέει ότι γενικώς δεν πρέπει να υπάρχει συνεργασία, αλλά λέει ότι δεν θα μας την επιβάλλουν τα συμφέροντα. Και είπε ότι αυτά τα συμφέροντα ουσιαστικά κινούνται και εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Και εγώ θα συγκρουστώ και εκτός, βέβαια. Άρα δεν μπορεί να υπάρξει συνεργασία. Εκτός, άφησε εσμέθεια για τον Τσίπρα, μίλησε για μαύρο χρήμα. Να τα βάλουμε με τη σειρά λοιπόν. Η σειρά λοιπόν είναι η εξής. Λέει ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα σχέδιο το οποίο επεργάζονται διάφορα κέντρα ώστε να γίνει συνεργασία. Εγώ δεν πρόκειται να περιοριστώ, να το βάλω έτσι πιο σχηματικά, και θα πάω, όπως είπε, δεν φοβάμαι τη λαϊκή εντολή, και αν είναι θα θέσω και υποψηφιότητα για επικεφαλής του σχήματος, όποιος και να δει. Κρατάμε αυτό. Πάμε όμως στο εσωτερικό. Εγώ όμως λέω από εδώ και πέρα, δεν πρόκειται να κάτσω ήσυχος, τώρα το μεταφράζουμε έτσι. Ναι. Και θα πω τις αλήθειες και για το ότι παρέλαβα, γιατί παρέλαβα χάος. Και οργανωτικό και οικονομικό. Αλέξης Τσίπρας. Αλέξης Τσίπρας. Και όλα τα στελέχη. Όλα τα στελέχη τα οποία είναι σήμερα στον ΣΥΡΙΖΑ και κατά ψέμα τη συντριπτική πλειοψηφία αυτών ήταν και στελέχη κορυφαία επί Τσίπρα. Κάτσε ρε Νίκο, μισό λεπτάκι. Κομβικό ρόλο δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα στον ΣΥΡΙΖΑ είχε ο Νίκος Παπάς. Εντάξει, ήταν, ναι. Πολύ, ο Παπάς ήξερε όλα τα μυστικά, όλα τα ντοκουμέντα, ήταν το δεξί χέρι, ήταν το αυτί και το χέρι του Αλέξη Τσίπρα, ο πιο εμπιστός του άνθρωπος, τον οποίο έχει δίπλα τώρα ο κύριος Κασελάκης. Δηλαδή, με ποιον τα βάζει? Τα βάζει και με τον Νίκο Παπά, ο οποίος τον στήριξε, τον έκανε πρόεδρο και τώρα του λέει, είχατε ένα κόμμα στανή. Ναι, φυσικά. Είναι κατά πάντων. Κοιτάξτε να δείτε, ο βασικός φόβος που βγαίνει από αυτό το κείμενο του κυρίου Κασελάκη είναι το εξής. Μην μπορεί... Μην τον ξεπεράσουν οι εξελίξεις. Μην βρεθεί απομονωμένος με μια μικρή ομάδα στελεχών γύρω του και όλα τα υπόλοιπα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στην προσεχή κεντρική επιτροπή που θα γίνει 6-7 Ιουλίου βγουν και πούνε ότι πάμε με το ΠΑΣΟΚ. Ναι, ρε Νίκο, αλλά ξέρεις κάτι. Αυτό δεν είναι πολιτικό πρόβλημα. Είναι ψυχολογικό. Όχι. Είναι και πολιτικό πρόβλημα. Είναι και πολιτικό, γι' αυτό κιόλας λέει ακολουθεί. Το μήνυμα στην απέξω δεν είναι πολιτικό πρόβλημα. Ακολουθεί όμως την τακτική γέα πυρή μιχθήτο. Ή όπως θα έλεγαν την εποχή με του Σαμψόν, αποθανέτω η ψυχή μου με τον αλλοφύλλο. Δηλαδή, θα σας πάρω μαζί μου. Τέλος, θα κάνω αποκαλύψεις που αφορούν τα πάντα. Για τα οικονομικά που παρέλαβα χάος, οργανωτικά, ότι δεν λειτουργούσε τίποτα. Το πρόγραμμα, προσέξτε, μιλάει για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Το οποίο το έφτιαχνε ο κύριος Παπάς μεταξύ άλλων, ας πούμε. Μαύρα ποιος έδινε. Μιλάει για μαύρα σε όλα τα κόμματα. Λέει για μαύρα σε όλα τα κόμματα. Λέει, εγώ θα προχωρήσω στις αποκαλύψεις. Δεν λέει ότι πήρε μαύρα. Κάτι ακόμα. Ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πάρει ποτέ μαύρα. Ποτέ μαύρα, δεν ενδιαφέρει. Ο άλλος ΣΥΡΙΖΑ έπαιρνε μαύρα. Εδώ λοιπόν ουσιαστικά κουνάει απειλές, οι οποίες αφορούν βεβαίως το εσωτερικό. Έτσι, αφορούν την προηγούμενη διοίκηση. Τώρα,
σε όλα αυτά τα πράγματα. Ωραία, δεν μπορείς να τα αποδείξεις. Για όλα αυτά. Εσύ μιλάς με ανθρώπους του πρώην Πρωθυπουργού. Πώς άκουσα αυτή, πώς είδε. Πρώτα, ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται εκτός. Είναι Στρασβούργο. Είναι στο Στρασβούργο. Είχε μια ευκαιρία να πει πράγματα χθες. Κοιτάξτε. Νομίζω ότι αυτό το οποίο είπε με την συμπεριφορά του ήταν. Δεν υπάρχεις, δεν σε άκουσα. Στην πραγματικότητα, θα σας πω και το εξής. Ότι στην πραγματικότητα ο κύριος Κασελάκης φαίνεται να έχει ενοχληθεί σφόδρα από όλη αυτή τη συζήτηση, αλλά επιπλέον έχει ενοχληθεί από δύο πράγματα. Πρώτον, η εκδήλωση του Ιδρύματος Τσίπρα ξανάφερε τον Αλέξη Τσίπρα στο προσκήνιο. Κατά σωστά. Περιμέναμε να δούμε τι θα πει κτλ. Δεύτερον, υπήρξε η δημοσκόπηση της GPO, η οποία έδειχνε ότι ο κύριος Κασελάκης υπολείπεται στο μισό σχεδόν του κυρίου Τσίπρα στην προοπτική, τόσο στου πληροφόρου που είναι ο Κασελάκης κάνει. Υπάρχουν και μερικά άλλα σημεία τα οποία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, Νίκο. Άρα εκεί λοιπόν υπάρχει μια ενόχληση. Όσον αφορά την οικονομική εξυγίανση που καταρρύπτει ένα επιχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ επί πολλά χρόνια. Λέει ο Κασελάκης, γράφει μάλλον. Δυστυχώς παρέλαβα ένα χάος. Μπορεί να μην έχουμε οφειλές σε τράπεζες, αλλά έχουμε πολύ μεγάλα ανοίγματα σε προμηθευτές. Σωστά. Μέχρι εμείς τώρα ξέραμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χρωστάει, ότι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ έχουν 300 και 400 εκατομμύρια χρέος. Μα μόνο το οποίο το έχουν ρυθμίσει και το πληρώνουν. Ότι παρέλαβα ένα χάος και μόνο που χρωστάμε τις μεγάλους λοιπόν. Και λέει ότι πάμε δυστυχώς σε μεγάλη. Θα ξεκινήσει μια διαδικασία εξυγίανσης. Προσέξτε να σου πω ένα άλλο σημείο. Γιατί κάνουν επιχειρήσεις και όταν την κάνουν απολύσεις. Αλλά και μόνο. Και άμα κάνει bad bank, good bank, διάνει διαφορά. Λοιπόν, προσέξτε να σα πω ένα άλλο που λέει. Σε κάποια φάση λέει ότι θα προτείνει διάφορα πράγματα για το καταστατικό. Έτσι, για αλλαγές στο καταστατικό εν ώψη του συνεδρίου, στο δεύτερο μισό του 24 κτλ. Λέει μέσα ότι θα τα συζητήσουμε όλα, ακόμα και την ενεργοποίηση της πρόβλεψης για τριπλή θητεία. Για τρεις θητείες το ανώτατο για κάθε θητεία. Τσίπρας, Παπάς, Γεροβασίλη. Προσέξτε τώρα. Αυτό αφορά βεβαίως. Αυτό μάλλον όταν ψηφίστηκε στο τελευταίο συνέδριο, ναι. Δεν είχε αναδρομική ίσχυ. Άρα δεν έχει αρχίσει να μετράει. Τώρα λοιπόν άρα λέει ότι πιθανότατα παιδιά να αρχίσουν να μετράω. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Τι? Ότι κορυφαία στελέχη, όπως ο κύριος είπε, Τσίπρας, Παπάς, Γεροβασίλη. Παπάς, κυρία Γεροβασίλη. Πάρα πολύ. Μπορεί να, τους αφήσει, να θέλει να του αφήσει απ' έξω. Εδώ λόγω τη θητεία εννοείται. Ναι, πάλι όριο τη θητεία. Όποιο έχει κάνει τρεις θητείες θέλει να ολοκληρώσει. Ανανεώνω το κόμμα, θέλω φρέσκα πρόσωπα έξω. Θητεία σωστή, παιδιά. Ως βουλευτής. Παιδιά, μισό λεπτάκι. Υπάρχει περίπτωση έναν πρώην πρωθυπουργό να του πεις, φίλε μου, έχεις πιάσει το πλαφόν. Σου λέει αυτό. Έπιασες το όριο στα αξιοδότηση. Θα το βάλει για όλους. Πήγαινε λοιπόν, σπίτι. Άρα λοιπόν δείχνει, αυτό λοιπόν που δείχνει είναι ότι θέλει να συγκρουστεί. Εγώ θεωρώ ότι πιθανότατα θα μπορεί να πει του Τσίπρα πήγαινε σπίτι σου. Παιδιά, εδώ λέει ότι εγώ είμαι πρόεδρος, τελεία. Ναι, ξέρεις γιατί μπορεί ο Τσίπρας να μην πάει σπίτι του και να του πάρει και το μισό κόμμα μαζί. Το μισό. Μπορεί να τον προλάβει ο Τσίπρας. Και αυτό λοιπόν, επαναρχόμαστε στο προηγούμενο. Ναι. Η ενεργοποίηση ή τέλος πάντων η συζήτηση γύρω από το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα δείχνει ότι τον έχει κάπως αγχώσει. Και σου λέει πολύ ωραία. Εμφανίζεται αντίπαλο δέος απέναντί μου, θα σας προσάψω. Ότι κάνατε οικονομική διαχείριση που ήταν με μαύρα. Mm. Ότι οργανωτικά ήσασταν ένα μπάχαλο. Ότι κρατιέστε από τις καρέκλες βουλευτικές. Ό,τι. Μαθαίνει γρήγορα ο κύριος Κασελάκης. Εγώ να πω κάτι. Είναι σκληρός παίκτης. Μήπως αυτό που είδε στην εκδήλωση του κύριου Τσίπρα. Δηλαδή το πόσο έτσι με θέρμη έγινε από τον κόσμο, τα χειροκροτήματα. Ναι. Μήπως όλο αυτό τον άγχωσε τον Στέφανο Κασελάκη. Δηλαδή είδε ότι τα φώτα είναι πάνω τώρα στον κύριο Τσίπρα. Του άρεσε και δεν βρίσκει τρόπο να μας το δείξει. Λες, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας, κοιτάξτε, φάνηκε ότι είναι, τουλάχιστον στο κομμάτι της συμφωνίας των Πρεσπών, ένα κομμάτι που ξεκινάει από τον Γιώργο Παπανδρέου μέχρι τη Νέα Αριστερά, Φωστά. Τον παραδέχεται. Δηλαδή είναι ένα ευρύτατο κομμάτι. Μήπως εκεί δηλαδή κάτι τον ενόχλησε και αυτό το πράγμα που προφανώς υπάρχει. Σας λέω, θα πούμε πάρα πολλά και προσέξτε τώρα και κάτι άλλο, γιατί έχει ενδιαφέρον. Γυρίζοντας ο κύριος Κασελάκης, ναι. Θα ξεχάσουμε τον μπάχαλο στο Πασόκ. Ήδη έχουμε αρχίσει τώρα με τη σημερινή. Εγώ εντωμεταξύ, επειδή πήρα πόλικα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, για να καταλάβω δηλαδή. Τι άλλο γίνεται. Μου λένε ότι είναι προφανές ότι έχει πλέον θυμώσει. Όπως μου λέγανε, θυμώσει με την ιστορία της συζήτησης για την κεντροαριστερά και τη σύμπραξη με το ΠΑΣΟΚ. Οι οποίες οι εξελίξεις μπορεί να. Την οποία δεν θα ήταν εμπόδιο. Η κουβέντα αυτή. Υποτίθεται ότι δεν θα ήταν εμπόδιο και ότι μάλιστα θα βάζει και ο ίδιος. Άρα δεν βάζει τώρα τέλος στα σενάρια για συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ. Όχι, εγώ πιστεύω ότι δεν έχουν πει. Ότι πλέον γυρνάμε στο εξής, ότι και στο ΠΑΣΟΚ και στον ΣΥΡΙΖΑ θα έχουμε τόσο. Άγριες εξελίξεις. Εγώ πάντως και μέχρι πιστεύω, να ξεκαθαρίσω όλο αυτό, δεν θα μπορούμε να συζητήσουμε. Ότι απαντάει και στο ερώτημα που έθεσε ο Γιώργος Παπανδρέου με αφορμή την επέτειο της συμπλήρωσης των 28 ετών από το θάνατο του πατέρα του. Ο οποίος τι είπε, θα συμπορευτούμε όλοι μαζί. Έλα, και φυσικά τώρα, τη λέξη μαζί βάζουμε, που είπε και ο Αλέξης Τσίπρας. Μην βάζουμε τώρα τον Ανδρέα δίπλα στη σύγχρονη. Όχι, απλά θέλω να το χρησιμοποιήσω ήδη. Όχι, απλά πάρω λίγο από τη δόξα. Υπάρχει ένα υπαρκτό πάντως έτσι. Όλα καλά πάντως. Οι δημοσκοπήσεις πάντως είναι υπαρκτές και λένε.
Συμπράξτε, τελειώνετε. Αυτό. Ναι. Γιάννη, πάνω που πάει να στριμωχτεί ο Μητσοτάκης, λίγο με την υπόθεση των υποκλοπών ξανά, λίγο με το μεταναστευτικό, με την αγορά που φυλαίγουν τα κεράσια 6 ευρώ το κιλό. Τα είδα, τι είδα. Λοιπόν, έρχεται ένας απομηχανής θεός και του λέει: «Οπ, εδώ, βγες πάνω στον αυτό πάλι». Έτσι ακριβώς είναι. Σήμερα στις 11 επισκέπτεται το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Διαβλέπουν ότι μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε ξανά αύξηση των μεταναστευτικών ροών. Τα νούμερα πάντως, Γιάννη, έτσι τα παρουσιάσαμε το πρωί. Είναι σχετικά. Είναι αποκαρδιωτικά. Ακριβώς. Δηλαδή από τα 4.600 κάτι αφήξεις είδαμε. Να, τα βλέπουμε εδώ. Η καλοκαιρία, το γεγονός ότι δεν υπάρχουν μποφόρ, έχουν πέσει άνεμοι, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργούν θέματα. Τώρα, να σας πω ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα δώσει μεγάλη βαρύτητα. Νέος υπουργός στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Τώρα, έχει ξεκινήσει το. Πώς να το πω. Το παζάρι εντός εισαγωγικών για τις θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Oh. Να σας δώσω μερικές ειδήσεις. Για πες. Πρώτη είδηση είναι ότι ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς απομακρύνεται οριστικά από νέα φοιτεία. Ναι. Δεν θα τον προτείνει ο Πρωθυπουργός. Δεύτερη είδηση είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πρώτο φαβορί για να προταθεί επίτροπο στην Ελλάδα, στην περίπτωση που πάρουμε το χαρτοφυλάκιο της Γεωργίας, όπως είναι το πιθανότερο, εάν εκλεγεί η κυρία Φόντερ Λάιεν, είναι ο κύριος Απόστολος Τζιτζικώστας. Τον είδε ο Πρωθυπουργός στην Περιφέρεια. Θα παραιτηθεί. Τον είδε ο Πρωθυπουργός στην Παρασκευή. Θα πάει για επίτροπο. Ναι, ναι. Και μάλιστα ήδη χθες ήταν στις Βρυξέλλες και συνάντησε τους Έλληνες Ευρωβουλευτές. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι το πρώτο φαβορί. Ναι. Η απόφαση δεν έχει ληφθεί οριστικά, αλλά έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες. Τώρα, να σας πω ότι όλα αυτά θα καθοριστούν τις επόμενες μέρες. Και θα είναι κρίσιμες οι επόμενες ημέρες, γιατί θα εξαρτηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό τι θα γίνει και με την κυρία Φόντερ Λάιεν. Και μιας και είπαμε για βουλευτές, σήμερα το μεσημέρι περιμένουμε απόφαση για τον κύριο Φρέντι Μπελέρη, η οποία, αν στο εφετείο είναι κάτω από 20 μήνες, σήμερα αποφυλακίζεται. Και μπορεί γιατί να δούμε συγκινητικές σκηνές. Γιατί δεν τον άφησαν να ψηφίσει χθες στη συνεδρίαση. Τι να σου πω τώρα, τι καθεστώς έχουν εκεί οι Αλβανοί. Όχι, όχι. Εννοείς στην Ευρώπη. Αν δεν είναι όμως κάτω από 20, πάμε τέλος Σεπτεμβρίου, νομίζω πηγαίνει. Ακριβώς. Για να αποφυλακιστεί, εάν καταδικαστεί. Ναι, ναι. Για πες, γιατί δεν τον άφησαν. Σε δεύτερο βαθμό. Τι να σου πω τώρα, εδώ κυκλοφορούν διάφορα σενάρια. Δεν ήθελε σύγκρουση. Περίμενε. Με την το να μην σε αφήσουν να ψηφίσεις είναι ένα ζήτημα. Το να μην αφήσουν να ψηφίσεις because of corruption issues, δηλαδή εξαιτίας θεμάτων διαφθοράς, είναι κάτι άλλο. Ακόμα δεν έχει ενημερωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το φάκελο του κ. Μπελέρη. Θέλουν ενημέρωση οι επιτροπές. Άρα τώρα εδώ εμφανίζονται σαν να ενσωματώνουν. Ναι. Όσα φίδια λέει ο Ράμα. Κοίταξε, δεν είναι σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Αλβανίας, ενώ υπάρχουν σχέσεις. Ναι. Οπότε εκεί δεν ξέρουμε. Κοίταξε, εδώ μιλάμε για μια διαφορετική περίπτωση. Εκλέχθηκε ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στη φυλακή. Πρέπει να τα δουν όλα από την αρχή. Ζητάνε φακέλους, ζητάνε δικογραφίες. Έχουμε την απόφαση του εφετείου. Λοιπόν. Πάμε λιγάκι τώρα για αυτή την έφοδο στην ΑΕΠ. Τι είναι αυτό τώρα με τον Αντισαγγελέα? Ναι, αυτή είναι μια ιστορία η οποία εντελώς ξαφνικά ανακοινεί ένα θέμα που αφορά τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Γιάννη, ποτέ έγινε? Την προηγούμενη εβδομάδα λένε οι πληροφορίες. Ναι. Τη μαθαίνουμε με 5 μέρες καθυστέρηση από ό,τι μαθαίνω. Ναι, δεν κυκλοφόρησε το παραμικρό, μου κάνει εντύπωση. Καθόλου, τίποτα. Και είναι φοβερό ότι δεν αποκαλύπτεται από δικαστικές πηγές. Το παραμικρό. Αλλά καίγεται από πολιτικές πηγές. Ναι. Δηλαδή, αποκαλύπτεται, δίνεται στη δημοσιότητα από πολιτικές πηγές, οι οποίες είναι σαν να θέλουν να προλάβουν να τη δώσει κάποιος άλλος. Καλά, καταλαβαίνω. Επειδή περιμένουμε εξελίξεις, κάποια στιγμή αυτή η υπόθεση πρέπει να φτάσει σε μια διαδικασία, στο ακροατήριο. Υπάρχουν κατηγορούμενοι, δεν υπάρχουν. Τι είναι αυτοί? Ισχύει, τι παρακολουθούσαν? Ότι η δικαιοσύνη, το κομμάτι της που ελέγχει αυτή την ιστορία, σαν να μην πολύ αγοράζει τα σενάρια της ΑΕΠ και την έχει ακόμα στο μικροσκόπιο. Κάτι ψάχνει. Λοιπόν, τι ψάχνει. Κάτι ψάχνει. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Τι να σας πω τώρα. Εγώ, παιδιά, σε αυτό το θέμα, αγαπητοί συνάδελφοι, είμαι πολύ προσεκτικός. Το γεγονός πάντως ότι πήγε ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου εκεί και ζήτησε στοιχεία και φακέλους, κάτι σημαίνει. Σωστά.